Βασίλη. Μέχρι πότε σε εισαγωγικά περίμενε τον Άγιο Βασίλη? Γιατί πολλέ φορέ ξέρει, υπάρχουν συμμαθητέ, αυτά τα καλά παιδιά, οι οποίοι λένε: έλα, μωρέ, τώρα Άγιο Βασίλη δεν υπάρχει. Και δεν το λένε έτσι, είσαι χαζή. Ναι, έτσι κάπω έτσι γίνεται. Λοιπόν, νομίζω, εντάξει, μικρούλα μου, 8-9, αλλά μια φορά έχει ντυθεί ο μπαμπά μου. Οπότε νόμισα πως μπορεί και να υπάρχει. Τα καλάντα τα έλεγες κάθε χρόνο? Τα έλεγα κάθε χρόνο, απλά πήγαινα... Συστημένη. Ναι. Όπου νομίζω ότι... Στο πόρτα ντρεπόμουν. Αντρεπόσουν να πας, γιατί? Δεν ξέρω, πήγαινα σε αυτούς που ήξερα, 5 σπίτια. Τα Χριστούγεννα είναι σαφώς η γιορτή των παιδιών. Θέλω να μου πεις, τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι σεξι για τους ενήλικες? Δηλαδή βγάζουν ερωτική διάθεση? Βγάζουν, αν δεν φας πολλούς κουραμπιέδες και μελομακάρονα που να σκάσεις και να μην μπορείς. Αυτό βγάζει, ξέρω, έλα μωρέ, εντάξει, δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα γι' αυτό, εμένα με μελαγχολούν λίγο, όπως και πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Ναι, δεν ξέρω, σεξ πρέπει να νιώθουμε πάντα, όχι τα Χριστούγεννα. Θέλω να μου δώσεις μία ευχή για το 2017, η χρονιά που έρχεται, τι να φέρει στην Πάολα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σε μένα, στην οικογένειά μου, να έχουμε υγεία. Όπως θα πω, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να έχει ο κόσμος υγεία και να δείχνει το έλεος του. Και πολύ αγάπη. Τι ωραία, τι γλυκό, ωραία. Πολύ. Και πόσο όρημη, Πολύ γλυκιά, εντάξει. Παιδιά, εσείς τα λέγατε, τα κάλαντα. Ναι. Εγώ έχω να σας πω ότι έμπαινα από τις 5 το πρωί σε όλα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας. Στο λεωφορείο μέσα λέγεις τα κάλαντα. Πού να τα πω, να μαζέψω λεφτά. Από εκεί ξεκίνησα. Στα σπίτια, ναι. Ναι, αλλά... στα σπίτια πήγαινα μετά προς το τέλος. Αλλά το πρωί, 5 το πρωί, νύχτα. Μαζί με συμμαθητές πηγαίναμε και γυρνάγαμε. Από τότε σου μείνε. Δεν ξέραμε, παιδιά. Όχι, ρε, τι λες ποτέ. Δεν υπονοείς αυτό, μη λες χαζά. Καλέ, κάνε πλάκα. Όχι, απλώς θεωρώ ότι είσαι άνθρωπος που μαζεύει χρήματα. Τα έτρωγα όλα, τα έτρωγα όλα σε CD. Πήγαινα το μεσημέρι, παιδιά, στα δισκοπολία και τα έτρωγα όλα σε CD. Συνταγμά. Εσύ σας έλεγε. Εμείς από τις 5 το πρωί πηγαίναμε και τα λέγαμε. Ορίστε. Μαζεύαμε περίπου 60.000 μαζεύαμε. Τι είσαστε, ρε παιδιά? Πόσα άτομα. Τα λέγαμε σε όσο υπήρχε και δεν υπήρχε. Ρε παιδιά, αλλά ο αδελφός μου στο τέρας μου τα άκρευε και έφευγε. Και πλακωνόμασταν. Γιατί? Ναι. Πόσα άτομα πηγαίνατε? Δύο. Οι δυο σας μαζεύατε 60.000. Ναι. Πηγαίναμε παντού, σε όλη τη Μάνδρα. Παιδιά που κλείτε, 60.000 δεν μαζευόντουσαν. Οι συγγενείς δίνανε 5.000. Ναι, 5.000 και θα ήταν, ας πούμε, δεν φαντάζομαι όλοι. Πηγαίναμε περίπου 500 σπίτια τώρα. Πώς προλαβαίνετε? Μέχρι στην εκκλησία τα λέγαμε. Απ' έξω. Αν είχε λειτουργία απ' έξω, πηγαίναμε και περιμέναμε. Έβγαζες λεφτά από τα κάλατα. Πήγαινε. Τις καλύτερες στιγμές του χρόνου. Πήγαινα, βέβαια, αλλά και να σου πω κάτι, μια τραυματική εμπειρία. Μια φορά είχα δώσει τα λεφτά στη μάνα μου και πήγε και ψώνησε κάτι για την ίδια. Και μετά της έλεγα πού είναι τα λεφτά και μου λέει: δεν ξέρω, αγόρι μου, τα χάσα. Και πήγε και φωνάζει μόνη της. Με έχει, πραγματικά με έχει στιγματίσει αυτό. Τι λέτε, μαμά? Ελπίδα, το έχουμε. Κυρία Ελπίδα, καμία ελπίδα. Κυρία Ελπίδα, να τον χαίρεστε. Έχεις αδέρφια, είναι ταλαντούχος. Έχω μία αδερφή. Έχεις μία αδερφή. Εσύ, Στέφανε, έλεγες. Ναι, και εγώ πήγα με τους φίλους μου. Όταν μεγάλωσε η αδερφή μου, πήγα με την αδερφή μου. Το μυστικό ήταν να πηγαίνεις νωρίς. Ακριβώς. Ο άλλος ακόμα έδινε χρήματα. Τι σας λέω, 5 το πρωί σου λέω. Νωρίς, παιδιά, σε σπίτι 5 το πρωί δεν μπορεί να πα σπίτι, 5 το πρωί. Όχι 5, αλλά 7.30. 7.30 είναι αυτή, πάντα κουδούνια. Εσύ τα έλεγες. Εγώ τα έλεγα. Ο αδερφός μου σιγά μην πήγαινε. Πού να τα ανεχτεί, καλέ. Ντρεπότανε. Ντρεπότανε. Όχι, πήγαινα με τις ξαδέρφες μου. Είναι και χαμηλών τόνο αδερφός. Είναι πολύ χαμηλών τόνο, δεν θέλει καθόλου. Λοιπόν, πήγαινα με τις ξαδέρφες μου. Και εντάξει, λίγο ψιλοβαριόμουν, εγώ λίγο νύσταζα. Ήσουν και στάρις από τότε, ε. Όχι, τι λες τώρα. Εμένα με είχες, δεν με είχες, δεν με καταλάβαινες. Ένα γλυκό πλασματάκι που ήθελες να πήγαινες. Πήγαινα και εγώ μαζί τους. Με τις ξαδέρφες μου. Συγγνώμη, λεφτά δεν σου δίνα. Με τη Μάγια και με τη Λένα. Κάτσε, σε κοροϊδεύανε, δεν σου δίνα λεφτά. Δεν έδινα σημασία ποτέ. Γιατί θα ήξερα μια μέρα. Ήξερα την μέρα. Πήγαινε για το έθιμο. Ναι, το σιγανό ποταμάκι. Είχα το μυαλό μου. Κατάλαβα. Πραγματικά ήμουν λίγο σε έναν άγιο Βασίλη. Σε αυτό που είμαι και τώρα. Λεφτά σου δίνανε στο τέλος ή ούτε λεφτά σου δίνανε? Την κοροϊδεύανε, παιδί μου, δεν κατάλαβε. Δεν ξέρω. Γλεντούσανε δηλαδή. Δεν έπαιρνα λεφτά. Σιγά με γλεντούσανε. Σαν την κυρία Ελπίδα. Για απλά. Απλώ ξέρετε τι. Σκέφτομαι τώρα. Μα πήγαινα για την. Κατάλαβες. Για την οικογένεια, για την παρέα. Ναι, αλλά εμείς πηγαίναμε σε όλα τα σπίτια στο Κυλκής. Δεν είναι θα πηγαίναμε μόνο στους συγγενείς. Πόσα μαζεύατε? Δηλαδή, δεν θυμάμαι, ρε Σάσα, δεν ήταν αυτό το ζητούμενό μου. Ήμουν πολύ αθώα. Εντάξει, αθώα περιστερά. Εντάξει. Δεν τρεπόμουν καθόλου από τα κάλατα. Απλώς. Η χειρότερη, παιδιά, ήταν αυτή που δεν έμελε μακάρονα δώρο.
Κάποιο δεν έχει να δώσει, ρε Στέφανε. Εντάξει, ρε Μονή. Γιατί πήγαινε στάλεγε, στάλεγε, στάλεγε. Αύριο για το καλό είναι ωραίο να ανοίξουμε τα σπίτια μας και να δώσουμε, ρε παιδί μου, κάτι. Ακόμα και ένα σπίτι. Αυτό θέλω να πω, αλλά δεν με αφήνετε να καταλήξω. Συγγνώμη. Μπορώ να καταλήξω. Εμείς δηλαδή, εγώ που μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη, στο Κίκης, πηγαίναμε στις γειτονιές και δεν είχαμε πρόβλημα να πάμε σε μια πολυκατοικία που και ας μην ξέρουμε κανέναν ποιος μένει εκεί. Μας αφήνανε μόνα μας να πάμε ή στο χωριό του Λεσπάτου. Και εμείς τα ίδια. Καλά, και εμείς το ίδιο εδώ κάναμε. Πια τώρα, εσείς που είσαστε στο σπίτι μαμάδες, θα αφήσετε τα παιδιά σας στην Αθήνα, στην επαρχία φαντάζομαι, θα αφήσεις, γιατί εντάξει πάνω κάτω. Θα αφήσεις τα παιδιά σου εμείς. Αφήνε μεγάλο σου. Εγώ δηλαδή μέχρι στιγμή δεν είμαι μου. Είναι γνωστό. Άλλες εποχές. Καταλαβαίνετε τι λέω. Θα τον πάω σε γνωστά σπίτια. Θα τον πάω στο θείο του. Μισό. Αν πάει πρώτη, δευτέρα γυμνασίου και ο σημείο του φίλου, θα πάει μόνο στην περιοχή εδώ τριγύρω. Δεν νομίζω να θέλουν να πάνε. Όχι, δεν είναι. Εγώ πήγαινα μέχρι το Λύκειο. Ο Σκρούτζ. Μέση. Να και η Τριφίδου. Και η Τριφίδου. Όταν τα λέει στα μάτια μετά, πρόβλημα εδώ. Θεωρώ ότι αυτό που ευχαριστούνται περισσότερο. Τα παιδιά του Δημοτικού. Εκτός και αν γίνεται οργανωμένα, πώς γίνεται στα Ανοπορόγια που είναι. Πώς γίνεται. Παιδιά, εκεί είναι όλο το εκεί χωριό βγαίνει μαζί με χοροδία και τραγουδάνε με φαναράκια το βράδυ σε όλο το χωριό. Χτυπάνε την πόρτα. Για μένα, ίσως είναι η ωραιότερη στιγμή των γιορτών. Γιατί είναι τόσο. Ζεστό. Ζεστό και ατμοσφαιρικό. Κινητικό. Δηλαδή, χτυπάει πόρτα, έχει το τζάκι και είναι όλο το χωριό. Που σου τραγουδάνε με τα φαναράκια. Με αυτά τα έθιμα που παραμένουν είναι αυτό. Το κρατάνε, ναι. Εμάς πρέπει να τώρα μου λέτε, τα αφήνουν τα παιδιά σε αυτή τη λοιπόν, γλέπη. Να σου πω εμένα την παιδιά πέρσι, παιδιά. Αυτό που μου έτυχε πέρσι, μόνο ο Γιοργατάς μικρός μπορούσε να το κάνει. Ανοίγω, είναι πέντε άτομα και μου πατάνε πλέ κανονικά με το ειδικό τραζιστοράκι και παίζει το τραζιστοράκι κανονικά. Πάντω έχει δίκιο η θέση αυτό που λέει. Δηλαδή δεν έχουμε δει και λίγε φορέ επιτίδειου που κλέβουν τα κάλαντα από τα παιδιά, αλλά και. Δηλαδή, δηλαδή ειδικά στι μεγαλοπόλει πλέον. Έτσι, άλλε φορέ. Κάλαντα ή κάνουν ληστεία. Υπάρχουν όλα τα περιστατικά. Τα μάχε, Γιάννη μου και εσύ είπαν για τα κάλαντα. Κάνουν ληστεία. Λοιπόν, πάμε σε λίγο θέατρο. Παράσταση, ο Άι Βασίλη είναι σκέτη Λέρα στο θέατρο Βέμπο. Επισκέφθηκε η Μαρία Κοκολάκη.